καλά. Να σας ακούγαμε τον Παναγιώτη απ' έξω. Μάλλον δεν μας γνώρισε ακόμα. Γι' αυτό δεν τον έχει εκδικηθεί ακόμη καμία γυναίκα. Ναι, δεν έχει εκδικηθεί καμία. Α, είσαστε τέτοιες. Όχι, πλάκα. Είσαστε κορίτσια για σπίτι, γιατί το λες αυτό. Να σας πω, μόνο εγώ θυμάμαι αυτή τη σκηνή που κάνει έρωτα η Τζον Κόλλινς με τον Δύσμηρο και του λέει μην πεθάνεις τώρα, είναι τιμωθάνατος αυτός και του λέει όχι τώρα, όχι ακόμα, γιατί πρέπει να της γράψει υπερουσιακά στοιχεία. Μόνο εγώ το θυμάμαι. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Το βλέπα μια χαρά εγώ. Τι να πω τώρα κι εγώ, το θυμάμαι από τη μαμά μου, όχι. Καρφώθηκα, πάει να αργά. Αυτό το πέρασε. Το βλέπαμε όλοι. Η Ανούλα είναι με το ζόρι 22. Η Ανούλα μας. Είναι το μωρό μας. Οπότε είναι δικαιολογημένη. Πολλά δεν θυμάται. Λογικό. Δεν μου λέτε, εσείς ξέρετε ποτέ τις γυναικείες κακίες, έχετε κάνει ποτέ καμία. Τώρα απέναντι σε ή και σε γυναίκες μεταξύ. Σε άντρες. Με τις γυναίκες όχι την καμία. Όλες και λίγο κάτι έχουμε κάνει σε κακιούλα σε άντρες. Έχουμε. Νομίζω πως ναι. Είτε άθελά μας είτε και σκεμμένα. Εγώ δεν έχω κάνει και έχω μετανιώσει πικρά. Κακία μπορεί να είναι και διαφορία. Κακία μπορεί να είναι και η υπέρμετρη αξιοπρέπεια. Κακία μπορεί να είναι και το. Σε μια μέρα σε ξεπερνώ. Μη μου το σοβαρεύεις αυτό. Είναι πιο πολύ κακή αυτό, εγώ νομίζω. Ρε παιδί μου, ένα ξέσπασμα την ώρα που είσαι τσαντισμένη, θυμωμένη και μετανιώσεις. Ρωτήσε το ρέμο, σε εκδικήθηκα. Δεν είναι. Θα σας πει καλύτερα. Εντάξει, αυτά πάντως νομίζω είναι λίγο υπερβολές. Δηλαδή δεν τα βλέπεις εύκολα. Είναι σπάνιες περιπτώσεις. Θέλω να φύγει το βάζο, ας πούμε, ή να σου κρατήσει. Να τσακώνονται οι γυναίκες για κάποιον ή για. Πώς το γίνεται, τα βλέπεις, Για κάποιον να τσακώνονται μπορεί όχι όλες οι γυναίκες, αλλά με κάποιον πάντα να τσακώνονται. Εγώ τσακώνονται. Πάντως. Και μπορεί να φεύγουν και βάζα και τραπέζια. Είμαι πολύ τυχερός ή μήπως είμαι πολύ άτυχος. Άτυχος. Γιατί η γυναίκα που φτάνει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι αγαπάει πολύ. Εγώ αποθυμένο πάντως να γκρεμίσω ένα σπίτι ολόκληρο. Μια φορά θέλω να το κάνω. Είσαι μικρή ακόμα έξω. Προς το παρόν γκρεμίζει το δικό μας σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Πάντα γιατί είναι ένα κατσίκι. Έτσι με λέει. Θα το έχετε παρατηρήσει. Χορεύει σαν κατσικάκι, μας τα γκρεμίζει όλα, αλλά γελάμε στο τέλος. Καταδεπίσης Άννα Ζιρδέλη. Μια χαρά περνάτε κορίτσια και εμείς μαζί σας. Πολύ όμορφα. Και είναι πιο ωραία από κοντά από την τηλεόραση και το στούντιο και όλο το κλίμα εδώ. Καλά. Να τα λέμε αυτά. Ναι, να τα λέμε αυτά. Είμαστε μια ωραία παρέα.